Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας στα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφίες με το θέμα το επόμενο, το θέμα 15, πάνω στους φυσικούς αριθμούς. Πόσο κάνει, λέει, αυτή η πρόσθεση? Δημοπρία, τώρα εδώ μπορεί κάποιος να κάτσει να κάνει αυτή η πρόσθεση κάθετα για να δει το αποτέλεσμα, αλλά για να δούμε, παιδιά, αν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό έξυπνα. Εδώ, παιδιά, θα ήθελα να σας παραπέμψω να πάτε με το καλό στο τετράδιο μελέτης και συγκεκριμένα να πάμε στο κεφάλαιο 1 και να πάμε, παιδιά, στο 1.4, πράξεις φυσικών αριθμών, σελίδα 11. Εάν πάμε, παιδιά, σελίδα 11, που είναι οι πράξεις των φυσικών αριθμών, εδώ θα δούμε ποιες είναι οι ιδιότητες κάθε πράξης. Εν προκειμένου, παιδιά, τις ιδιότητες της πρόσθεσης, έτσι. Για να πάμε σελίδα 11. Λοιπόν, μελετούμε, παιδιά, πολύ καλά την πρόσθεση. Το σημαντικό είναι εδώ, παιδιά, να μελετήσουμε ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά. Όταν δηλαδή έχεις ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, πώς καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνεις πρόσθεση? Σίγουρα η εκφώνηση θα έχει κάποια από αυτές εδώ τις λέξεις κλειδιά. Αν συναντήσεις κάποια από αυτές τις λέξεις, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνεις πρόσθεση. Πολύ καλή μελέτη, παιδιά, στο 1.4, συγκεκριμένα πάνω στο κεφάλαιο της πρόσθεσης, διακρίνοντας τις ιδιότητες της αντιμετάθεσης και του προσετερισμού, που ουσιαστικά με όποια σειρά και να προσθέσω τα νούμεράκια μου δεν έχει να κάνει καμία απολύτως διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Και φυσικά, παιδιά, οι διασαφητικές ασκήσεις που είναι κάτω από κάθε ιδιότητα, τα διασαφητικά παραδείγματα, είναι, παιδιά, ό,τι πρέπει για να βάλουμε τη σκέψη μας σε μία καλά δομημένη σειρά. Πολύ καλό διάβασμα, λοιπόν, παιδιά, το 1.4 από το τετράδιο μελέτης τεύχος Α. Για να δούμε, λοιπόν, παιδιά, αν αυτή την πρόσθεση μπορούμε να την κάνουμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, για να δούμε ποιες από αυτές τις επιλογές είναι το σωστό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 12 και 23 και 34, 45, 56, 67, 78, 89. Εδώ, παιδιά, να παρατηρήσουμε ότι το ψηφίο των δεκάδων αυξάνει κάθε φορά ανά ένα. Οι δεκάδες αυξάνονται κατά ένα, όπως βλέπουμε. Όπως και οι μονάδες, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, παιδιά, αυξάνονται και αυτές ανά ένα. Εντάξει, αυτό είναι, παιδιά, κάτι το οποίο μπορούμε να το παρατηρήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, για να δούμε όσο αυτό μπορεί να με βοηθήσει να κάνω τις πράξεις μου γρήγορα και εύκολα. Λοιπόν, παιδιά, για να προσθέσουμε τις, εδώ τι έχουμε, τις δεκάδες. Οι δεκάδες πώς είναι? 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8. Δηλαδή 1 και 2, 3 και 3, 6 και 4, 10 και 5, 15 και 6, 21 και 7, 28 και 8, 36. Λοιπόν, έχουμε 36 δεκάδες. Και οι μονάδες πώς είναι? 2 και 3, 5 και 4, 9 και 5, 14 και 6, 20 και 7, 27 και 8, 35 και 9, 44 και 44 μονάδες. Ωραία, παιδιά, για να δούμε τι έχουμε. Οι 36 δεκάδες ουσιαστικά είναι 36 φορές το 10 που μας κάνει 360, δηλαδή 360 μονάδες. 360 και άλλες 44, συνολικά, παιδιά, άμα κάνω 360 και άλλα 44, θα πάρω 4 και 0, 4, 6 και 4, 10, γράφω 0, κρατάω το 1, 0 και 3, 3 και 1, 4. Άρα το αποτέλεσμα, παιδιά, το άθροισμα είναι 404. Η σωστή απάντηση, λοιπόν, είναι η επιλογή Γ. Παιδιά, με εύκολο και πρακτικό τρόπο βρήκαμε πόσες είναι οι δεκάδες μαζί, πόσες είναι οι μονάδες, άρα έτσι μπορέσαμε πάρα πολύ εύκολα να οδηγηθούμε στο άθροισμα έξυπνα και απλά. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, υγεία και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας και την επικοινωνία σας στο πρότυπα papakianos.gr. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.